Ομήρου Ιλιάδα, ραψοδία ψή. Έτσι στο κάστρο ετούτοι εμύρουνταν και από την άλλη οι αργίτες, σύντας πια φτάσαν στον Ελίσποντο και στα καράβια γύρω, οι άλλοι σκορπίσαν στα καράβια τους. Οι Μυρμιδόνες μόνο δεν ήθελε ο Αχιλλέας, ο Ανδρόκαρδος, να σκορπιστούν ακόμα, κι έτσι μιλάει στους πολεμόχαρους συντρόφους του γυρνώντας. «Γοργαλογάδες Μυρμιδόνες μου, συντρόφοι πιστεμένοι, κάτω από τα μάξια τα μονόνυχα να μην ξεζέψουμε άτια, μόνο αστρινίσουμε τον Πάτροκλο με αλόγατα και αμάξια ζυγώνοντάς τον. Τι όσοι πέθαναν άλλοι δε λάχαν χάρη. Και σύντα στο πικρό το σύθρινο θα έχουμε πια χορτάσει, τάτια θα λύσουμε, το δείπνο μας εδόλοι να γνιαστούμε», είπε ο Αχιλλέας και πρώτος κίνησε το θρήνο και οι άλλοι ακλούθουν και τάτια τρεις φορές κυκλόφεραν μπρος το νεκρό με βόγγους και ήταν η θέτη που σιδάβλιζε του θρήνου τη λαχτάρα. Η άμμο πλημμύριζε, πλημμύριζαν και τον Ανδρών οι αρμάτες από τα δάκρυα, την πολέμαρχο τέτοιο τρανό είχαν χάσει. Και πρώτος ο Αχιλλέας εκίνησε πικρό το μυρολόγι, τα χέρια τα ντροφών απλώνοντας του ακράνητου τα στήθη. «Για και χαρά σου πάντα, Πάτροκλε, κι ας βρίσκεσαι στον Άδη. Να πουτελεύουν όσα σούταξα πιο πριν, εδώ να σύρω, να ρίξω στα σκυλιά τον Έκτορα κι ομό να τον σπαράξουν, και 12 τρανά αρχοντόπουλα μπροστά από την πυρά σου τον τρώω να σφάξω, τι μου εφραίνιασε τα σπλάχνα ο σκοτωμό σου». Αυτά είπε και δουλειές ατέριαστες του Εκτόρου κάνει τότε. Δίπλα στου Πάτροκλου τον ξάπλωσε την κλίνη μες στη σκόνη τα πίστομα. Και γίνει οστάρματα τα χάλκινα γδυθήκαν τα στραποβόλα, λύνουν τ' άλογα τα ψιλοχλιμιντράτα και στου Αχιλλέα του φτεροπόδαρου πλάι το καράβι εκάτσαν αρρύφνητοι. Κι αυτός τους έστρωνε τη μακαριά να φάνε. Πλήθος τα βριά τρογύρα εξάπλωναν με το γαλκό σφαγμένα, στράφτα ληστά και πλήθος πρόβατα, πλήθος βελάστρες γίδες. Πλήθος ακόμα χείρι που πλέχαν στο ξύγκι ασπροδοντάτη καψαλιζόνταν πάνω στου ύφες του τη φλόγα τεντωμένη και γύρω από το νεκρό ξεχύνουνταν σαύρι σηκώ το γέμα. Κι ωστόσο τον τρανό φτερόποδο γιο του Πηλέα μαζί τους παίρναν να πάν στον Αγαμέμνονα των Αχαιών οι αρχόντι με πλήθιο κόπο τι του ακράνητου τον έπνιγεν ο πόνος. Κι ως το καλύβι του Αγαμέμνονα φτάσαν μαζί, προστάζουν τους βροντερόφωνους διαλάλιδες πα στη φωτιά να στήσουν ευτή στρανό λεβέτη, τρίποδο, πα κι ο Αχιλλέας δεχόταν να λούσει το κορμί, ξεπλένοντας το ματωμένο λίθρο. Μ' αυτός με πείσμα αρνιόταν, κι άμως εν όρκο τρανών ακόμα. Μάρτης Μωδίας, απ' τους αθάνατους ο πιο τρανός κι ο Κάλλιος, πρέπει δεν είναι το κεφάλι μου με το νερό να σμίξει, πριν βάλω στην πυρά τον Πάτροκλο και του σηκώσω μνήμα και κόψω τα μαλλιά μου. Μέσα μου καημόσαν τούτον άλλο, πια δεν θα νιώσω, όσο θα χαίρομαι το φως του απάνω κόσμου. Μα τώρα σκάτσουμε και το άχαρο τούτο ας γευτούμε δείπνο, και την αυγή ταχιά, Αγαμέμνονα ριγάρχη, βγάλε διάτα να κουβαλήσουν ξύλα, δίνοντας κι ό,τι ταιριάζει ακόμα να έχει ο νεκρός μαζί, στα νύλιαγα σκοτάδια ως κατεβαίνει. Κι έτσι η φωτιά θα κάψει αδάμαστη τούτον εδώ, απ' τα μάτια να μας χαθεί, και το άλλο ασχέρι μας θα σύρει στις δουλειές του. Είπε. Κι αυτοί γρυκώντας πρόθυμα συνάκουσαν το λόγο και κάθε συντροφιά σας σύνταξε γοργά το δείπνο, εκάτσαν και τρώγαν κι είχε ενός ετέριαζε καθί στο μερτικό του. Και σύντας του πιωτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο, καθένας πήγε στο καλύβι του να στρώσει, να πλαγιάσει. Μόνο ο Αχιλλέας της πολυφούρφουρης της θάλασσας την άκρα, στους πλήθιους μέσα Μυρμιδόνες του στενάζοντας ξαπλώνει σε πλάτωμα ανοιχτό κι πούσπαζε πά στο γυαλό το κύμα. Και ο ύπνος γλυκός χυμένος γύρα του τον πήρε, λύνοντάς του τις έγνοιες της ψυχής, τι απόκαμε το σταλωτό κορμί του γύρω στην τρία την ανεμόδαρτη στον Έκτορα χυμώντας. Κι ήρθε η ψυχή του δόλιου Πάτροκλου σημάτου, με τον ίδιο σε όλα του μοιάζοντας, στο ανάρημα και στα πανόρια μάτια και στη φωνή και φορά επάνω της τα ρούχα τα δικά του. Και στάθη πάνω από το κεφάλι του και αυτά του λέει τα λόγια. «Γε του Πηλέα, κοιμάσαι ξέγνιαστος και με ένα λησμονάς με. Όσο ήμουν ζωντανός, με φρόντιζες, νεκρό μ' αφήνεις τώρα. Θάψ' το κορμί μου δίχως άργητα να μπω στον κατ' κόσμο. Τα ψυχολόγια με αποδιώχνουνε των πεθαμένων οι ίσκοι. Περνώντας το ποτάμι, αντάμα τους να σμίξω, δε μ' αφήνουν κι όξω απ' τον Άδη τον πλατύπορτο του κάκου τριγυρίζω. Δώσ' μου το χέρι τώρα, με έπνιξε ο θρήνος, τι απ' τον Άδη πια δε γυρνώ, σύντας θα ανάψετε φωτιά για να με κάφτε. Πια ζωντανή μακριά από τους σύντροφους, τους ακριβούς οι δυο μας, να βουλευτούμε δε θα κάτσουμε, τι εμένα με κατάπιε του χάρου η μαύρη μοίρα που λάχα την ώρα που γεννιόμουν.
Όμως και σένα η μοίρα σου γράψε, θεόμοιαστη Αχιλλέα, στον τρόνο του κάστρου των Τρισέβιενων μπροστά να σε έβρει ο χάρος. Μια πεθυμιά μου ακόμα θα έλεγα και κάνε τι αν μ' ακούσεις. Τον δυο μας, Αχιλλέα, τα κόκαλα μη μας τα βάλουν χώρια, να μπουν μαζί ως κι αναστηθήκαμε στο αρχοντικό σας μέσα, τότε ο Μενίτιος που Παιδόπουλο με πήρε από την Οπούντα, μετά από τον άγριο φόνο πούκαμα και με έφερε κοντά σας τη μέρα εκείνη που, θυμώνοντας το αγόρι του Αμφιδάμα, αστόχαστα, άθελά μου εσκότωσα σαν παίζαμε αστραγάλους. Έτσι με δέχτηκε ο αλογόχαρος Πηλέας στο αρχοντικό του και συντασγνιαστικά με ανάστησε με κάνει σύντροφό σου. Παρόμοια τώρα και τα κόκαλα των δυο μας ασκεπάσει το ίδιο χρυσό σταμνί που σου δογενή σεβαστή σου η μάνα. Τότε ο Αχιλλέας, ο φτεροπόδαρος του απειλογήθηκε, είπε: «Φίλε ακριβές, αντί να σε έσπρωξε και ήρθες εδώ σε μένα και έτσι μιλάς και παραγγέλνεις μου τόνα και τ' άλλο. Ωστόσο θα κάμω εγώ καθώς με αρμήνεψες και θα σε ακούσω σε όλα. Μα έλα κοντά μου, κάν για μια στιγμή να σφίχτα αγκαλιαστούμε και αντάμε οι δυο μας τον ολόπικρο να αποχαρούμε θρήνο». Αυτά είπε και άπλωσε τα χέρια του, μα δεν τον έπιασε, όχι. Την κλαψουρίζοντας του εξέφυγε βαθιά η ψυχή στο χώμα, ίδια καπνός. Ορθώς τεινάχτηκε τότε ο Αχιλλέας χαμένος, τα χέρια χτύπησε θαμάζοντας και τέτοια λέει θρηνώντας: «Χου μου, να λοιπόν που βρίσκεται και μέσα στον άδεια ακόμα ψυχή και διακαμός τον άνθρωπο, κι όμως ζωή καθόλου. Και όλη τη νύχτα αυτή του Πάτροκλου του Δόλιου εδώ μπροστά μου στεκόταν η ψυχή και μύρουνταν πικρά θρηνολογώντας και τόνα τ' άλλο μου παράγγελνε και του μοιάζε περίσσια». Αυτά μιλώντας σε όλους άσκωσε του θρήνου τη λαχτάρα. Κλαίγαν ακόμα εκείνοι αλάρωτοι με τον νεκρό στη μέση, η αυγή σαν πήρε η ροδοδάχτυλη. Τότε προστάζει ολούθε απ' τις καλύβες ο Αγαμέμνονας ορίγας, μούλες κι άντρες να πάνε να φέρουν ξύλα. Κι έτρεχε και ο Ανδρόκαρδος Μυριώνης, ο Ακράνης ο πιστός του Ατρόμητου του Ιδωμενέα μαζί τους. Κι αυτοί κινούσαν και καλόπλεχτα σκοινιά στα χέρια εκράτουν και κοφτερά τσεκούρια, κι όδευαν μπροστά τους τα μουλάρια. Πήραν ανήφορα, κατήφορα και ανάπλαγα και πλεύρες και σύντας φτάσαν στις πολύπηγες της είδας τα φαράγγια με βιάση δρύσα ψιλοφούντο τους αρχίνησαν να κόβουν με το χαλκό τον καλοτρόχιστο. Γκρεμίζουνταν τα δέντρα με πάταχο τρανό και οστάσχιζαν οι αργίτες πελεκώντας τα δέναν πίσω από τις μούλες τους και αυτές βαριά πατούσαν μέσα από τα σύλλογα διαβαίνοντας να κατεβούν στον κάμπο. Κι όλοι οι λατόμοι κράτουν κούτσουρα στους ώμους. Τέτοια διάτα είχε ο Μυριώνης βγάλει, ο σύντροφος του γάβρου Ιδωμενέα. Και στο γυαλό αραδείς ξεφόρτωναν, κι που τρανό μνημούρι λογάριαζε ο Αχιλλέας του Πάτροκλου να σκώσει και δικό του. Και σύντας πια τρογύρα ρίφνη τους κορμούς γραμμή αραδιάσαν, καθίσαν όλοι τους προσμένοντας. Τότε ο Αχιλλέας προστάζει, δίχως να αργούν οι πολεμόχαροι να ζέψουν μυρμιδόνες τάτια στα μάξια και τις χάλκινες αρμάτες να ζωστούνε. Κι αυτοί πετιούνται και αρματώνονται, μετά στα μάξια πάνω με βιάση αμαξομάχοι επίδειξαν μαζί και οι αμαξολάτες. Κινούν τα μάξια ομπρός και πίσω τους σα σύγνεφο η πεζούρα χιλιάδες. Και στη μέση σύντροφοι τον Πάτροκλο σηκώναν, με τα μαλλιά τους ολοσκέπαστο που κόβαν και του ρίχναν. Κι αναβαστούσε το κεφάλι του πίσω ο Αχιλλέας θλιμμένος, τι για τον Άδη ξεπροβόδιζε τον άψεγό του Ακράνη. Και σύντας πια στο μέρος έφτασαν που είπε ο Αχιλλέας, στο χώμα τον ακουμπούν με διάση αρχίζοντας τα ξύλα να στιβάζουν. Τότε ο Αχιλλέας ο γοργοπόδαρος στοχάστηκε άλλα πάλε, αλλά άργα από την πυρά ετραβήχτηκε και τα ξανθά του κόβει μαλλιά που μακροπλόκαμα έθρεφε στους περχιού τη χάρη και με καημό μιλά αγναντεύοντας το πέλαο το κρασάτο. «Σπερχιέ, του κάκου αλήθεια σου τα ξενοχείρης μου Πηλέας, στην ποθητή πατρίδα γύριζα κι πέρα τα μαλλιά μου στη χάρη σου να κόψω, κάνοντας θυσία τρανή από πάνω, 50 κρυάρια πλάι στους όχτους σου βαρβάτα να σου σφάξω, πας στις πηγές όπου είναι το άλσο σου και ο ευωδιαστός βωμός σου. Τέτοια νευκή είχε κάμει ο γέροντας, μα εσύ τον δεν το πες. Τώρα που πίσω πια δεν έρχομαι στη γη την πατρική μου, ας πάρει τα μαλλιά μου ο Πάτροκλος ο Ανδρόκαρδος μαζί του». Είπε και τα μαλλιά του απίθωσε μες του ακριβού του Ακράνη τα χέρια σε όλους ξεσηκώνοντας του θρήνου τη λαχτάρα. Και εκεί μυρολογώντας θάμεναν ως να βουτήξει ο γήλιος, αν ο Αχιλλέας τον Αγαμέμνονα σημάθε δεν μιλούσε. «Εσένα γε του Ατρέα το αργήτικο το ασκέρι πάνω απ' όλους πιο πρόθυμα γρικά. Το κλάμα τους καιρός να σταματήσει.
Απ' την πυρά να φύγουν πρόσταξε και να γνιαστούν το γιώμα, και τούτα εμείς θα τα φροντίσουμε που τον νεκρό αγαπούμε πιότερο απ' όλους. Μας καθίσουνε μαζί μας κυρηγάδες. Και ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας, το λόγο του γρικώντας, γοργά σκορπάει στα καλοζύγια στα καράβια όλο τα σχέρι. Και όσοι είχαν την έγνοια απόμειναν και σόριαζαν τα ξύλα. Πειρά, μάκρος και φάρδος σήκωσαν ως 100 ποδάρια και βάλαν το νεκρό κατάκορφα με πικραμένα σπλάχνα. Στεφανοκέρατα, στριφτός, αλλά πλήθος εγδέρναν βόδια και αρνιά παχιά, και ως τα συγύρισαν μπρος στην πειρά, τους παίρνει το πάχος ο Αχιλέας ο Ανδρόψυχος, και το νεκρό σκεπάζει κεφάλι ως πόδια και τρογύρα τους στιβάζει τα κορμιά τους. Στα μια γεμάτα μέλη κι άλλη μα στιβάζει ακόμα δίπλα στο νεκροχρέβατό του, και έριξε μες στην πυρά με βιάση 4 λόγατα αψιλόλεμα, βαριά θρηνολογώντας. Και από τα 9 σκυλιά που εθρέφουνταν στουρίδα το τραπέζι, παίρνει διαλέγει 2 και ως τάσφαξε, μες στην πυρά τα ρίχνει, μαζί τα 12 αρχοντόπουλα των τρώων των ανδριωμένων, σφαγμένα από το χαλκό του, και έβραζαν τα φρένα του από το φόνο. Κι ως έβαλε φωτιά κατάλητη στα ξύλα να φουντώσουν, σέρνει φωνή για να καλέστηκε τον καρδιακό του ακράνη. «Για και χαρά σου, πάντα Πάθροκλε, και ας βρίσκεσαι στον Άδη. Να που τελεύουν όσα σου ταξα πιο πριν, τον τρών των γαύρων 12 γη, τρανά αρχοντόπουλα σε συντροφεύουν τώρα, κι όλα τα τρώει φωτιά. Τον Έκτορα, το γιο του Πρίαμου, μόνο δε θα τον φάει φωτιά, τον φύλαξα για να τον φάνει σκύλι». Έτσι μιλούσε φοβερίζοντας. Μα οι σκύλοι δε ζυγώναν, και είχε την έγνοια και του απόδιωχνε τους σκύλους η Αφροδίτη μέρα και νύχτα, και με αθάνατο ροδόλαδο αλυφέτων μην ξεδαρθεί ως θα τον βολώσουνε στο χώμα δόθε κήθε. Και ο Απόλλωνας ο Φίβος πάνω του κρεμάει ψηλά απ' τα ουράνια στη γη βαθύ γαλάζιο σύγνεφο, και όλο τον τόπο ισιώνει όσο ο νεκρός κρατούσε η δύναμη του γύλιου μην προφτάξει γύρω απ' τα νεύρα και απ' τις σάρκες του το δέρμα να ξεράνει. Ωστόσο του νεκρού του Πάτροκλου δε φούντωνεν η φλόγα. Τότε ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος το χάστηκε άλλα πάλε. Πιο πέρα από τη φωτιά τραβήχτηκε και φιόταν στους ανέμους, βοριά και ζέφυρο, περίτρανε θυσίες προσφερνώντάς τους. Και από τη χρυσή του κούπα κάνοντας πλήθιες πονδές, να φτάσουν τους παρακάλαε να φυσήξουνε, τα ξύλα να κορώσουν και τους νεκρούς να κάψουν γρήγορα. Και η φτεροπόδαρη Ήρη τρέχει γρικώντας τον στους άνεμους το μήνυμα να φέρει. Και αυτοί του ανταριασμένου ζέφυρου καθόνταν το τραπέζι και ξεφαντώναν όλοι. Τρέχοντας η Ήρηδα εστάθη τότε στο πέτρινο κατόφλι, και οι άνεμοι μόλις την είδαν όλοι πετιούνται απάνω, και ο καθένας τους την έκραζε κοντά του. Μα να καθίσει αυτή δεν ήθελε, μόνο έτσι τους μιλούσε. «Δεν κάθουμε, να γύρω βιάζουμε στο ωκεανού το ρέμα, εκεί που οι αιθίωπες τους αθάνατους τρανές θυσίες προσφέρνουν, να πάρω από τα σφαχτά τα γιάτικα κι εγώ το μερτικό μου. Μα το βοριά και το στριγκόλαλο, το ζέφυρο, ο Αχιλλέας παρακαλάει να έρθουν, και ατίμητες τρανές θυσίες αστάζει, τα ξύλα στην πυρά να ανάψετε, που απάνω τους ξαπλώνει νεκρός ο Πάτροκλος, και μύρουνται γι' αυτόν οι αργίτες όλοι». Ως είπε τούτα φεύγει τρέχοντας, και εκείνοι την αχτήκαν με άγριο ναχό, και ομπρός τους έδιωχναν κοπαδιαστά τα νέφη. Φυσώντας χύθηκαν στο πέλαγο και ασκώνονταν το κύμα στο σουριχτό τους φυσομάνιμα. Στην τρία αυτάσαν τέλος, χυμούν στα ξύλα, και άγρια ασκώθηκε φωτιά τριζοκοπώντας. Τη φλόγα της πυράς λαμπάδιαζαν ολονυχτής οι δυο τους, φυσώντας με βουή. Διπλόγουβι κρατώντας κι ο Αχιλλέας μια κούπα ολονυχτής ανάσερνεν από χρυσό κροντήρι κρασί, και απά στη γη το στάλαζε και μουσκευε το χώμα, και όλο και την ψυχή του Πάτροκλου του δόλιου ανακαλιόταν. Πως μοίρεται πατέρας, καίγοντας τα κόκαλα του γιού του, πως νιώγαμπρος πεθαίνει, εσπάραξε τους άμυρους γονιούς του. Όμοιο Αχιλλέας βάρια στενάζοντας τις φλόγες πλάι σουρνόταν, και του ακριβού του ακράνη καίγοντας τα κόκαλα έθρινούσε. Το αστέρι της αυγής επρόβαινε το φως στη γη μηνώντας, και πίσω η χαραυγή κροκόπεπλη στη θάλασσα πλωνόταν, και τότε πια η φωτιά εμαράθηκε, χαμήλωσε κι η φλόγα, και οι ανέμοι πίσω στο παλάτι τους κινήσαν να διαγείρουν μέσα από το πέλαο το θρακιώτικο που θέργευε βογκώντας. Τότε ο Αχιλλέας μονάχα εμάκρυνε από την πυρά και γέρνει αποσταμένος, κι ήρθε ολόγλυκος ο γύπνος και τον πήρε. Μα όπως μαζί οι ρηγάδες άρχισαν στο γιο του Ατρέα τρογύρα να φτάνουν, ξύπνησε από το σούσουρο και από το ποδοβόλι. Πετάχτη απάνω και ανακάθισε, και αυτά τους λέει τα λόγια. «Ηγέ του Ατρέα, και εσείς οι επίλοιποι των Αχαιών αρχόντι, πάρτε και σβήστε με φλογό μαύρο κρασί τη Θράκα πρώτα από μια άκρη ως άλλη, ως που φτάσε της πυρκαγιάς η λύσα. Μετά ας μαζέψουμε τα κόκαλα, καλά διαλέγοντάς τα, του Πάτροκλου.
Δεν είναι δύσκολο πολύ να ξεχωρίσουν. Της τη σπηρά στη μέση κοίτουνταν και αλλιεγεγόνταν χώρια στις άκρες άκρες αξεχώριστα και αλόγατα κι ανθρώποι. Κι ας του τα βάλουμε σε ολόχρυσο μετά σταμνή, σε ξύγκι μέσα διπλό, ως να έρθει η γεράδα μου να κατεβώ στον Άδη. Όμως το μνήμα του δεν θα έλεγα πολύ τρανό να γένει, μονάχα τόσο όσο ταιριάζει του. Και επί τα σύση αργίτες φαρδίνετε το και αψηλώστε το, σα λείψω εγώ, και πίσω θα έχετε μείνει στα πολύκουπα καράβια εσείς τρογύρα. Είπε ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος, και αυτοί του ακούσαν όλοι. Πήραν και σβήσαν με φλογόμαυρο κρασί τη θράκα πρώτα, ώσπου είχε φτάσει φλόγα, και έμενε πυκνή πεσμένη στάχτη. Και κλαίοντας μάζευαν σε ολόχρυσο μέσα σταμνή, σε ξύγκι διπλό, οχωμένα τα άσπρα κόκαλα του πρόσχαρου συντρόφου. Και με πανιαγανό στα τύλιξαν, τα κρύψαν στο καλύβι. Μετά το μνήμα κυκλοχάραξαν και στήσαν τα θεμέλια τρογύρα από την πυρά και σώρωσαν το χώμα με βιασύνη. Και ως το σωρώσαν, πήραν και έφευγαν. Τότε ο Αχιλλέας τα σκέρι λέει να μην φύγει, μον καθίζοντας να ανοίξει τόπο γύρα. Και στείνει αγώνες και από τα άρμενα για όσους νικήσουν βγάζει λεβέτια και τρυπόδια και άλογα και βόδια και μουλάρια και ακόμα σίδερο σταχτόμαυρο και οριοζωσμένες σκλάβες. Βάζει τρανά βραβεία στους γρήγορους αλογολάτες πρώτα, μια σκλάβα, τέχνες αψεγάδιαστες που κάτεχε και ακόμα τρανό λεβέτι 22 λίτρο με αρβάλια να τα πάρει ο πρώτος. Και έβαζε στο δεύτερο να πάρει μια φοράδα άζευτη ακόμα, εξαχρονίτικη, μουλάρι καστρωμένη. Και για τον τρίτο πάλι αγίνια στο λεβέτι βάζει κάτω που έπαιρνε λίτρες μέσα 4 στραφταλιστό πανόριο. Και για τον τέταρτο δύο τάλαντα χρυσάφι βάζει ατόφιο και κούπα γκίνια στη διπλόγουβη στερνά του πέμπτου βάζει. Ορθώς στη μέση τότε στέκοντας φωνάζει στους αργίτες. Ήγε του Ατρέα και εσείς οι επίλοιποι καλανδριωμένοι αργίτες, να τα βραβεία στους αλογάριδες που καρτερούν να τρέξουν. Αν τον αγώνα τώρα εστίναμε για λουνεκρού τη μνήμη, σίγουρα εγώ το πρώτο θα έπαιρνα να φέρω στο καλύβι. Την τα δικά μου το κατέχετε τα πιο γοργοποδάτια. Τι αθάνατα είναι στον πατέρα μου του Ποσειδώνα δώρο και εκείνος πάλι εμένα τα δόκε να τα κρατώ δικά μου. Μα τώρα εγώ με τα μονόνι χαφαριά μου δεν θα τρέξω. Τι τέτοιο αμαξολάτι εχάσανε στον κόσμο ξακουσμένο που με νερό καθάριο στάλουζε γεμάτος καλοσύνη με λάδια κράτο τους περέχινε κάθε φορά τις χίτες. Τώρα τον κλαίνε αμετασάλευτα και οι χίτες τους στο χώμα κάτω ακουμπούν και δεν σαλεύουνε τέτοιο καημό που νιώθουν. Μα οι άλλοι αργίτες, όσοι πέτεστε γοργά πως έχετε άτια και στέρια μάξια, μες στο στράτεμα σκοθείτε αλέστα τώρα. Είπε ο Αχιλλέας και ευτής μαζόχτηκαν οι αλογολάτες γύρα. Τρανός ασκοθεί Ρήγας, ο Εύμηλος, ο ακριβογιός του Αδμήτου, πρώτος από όλους που το τέρι του στα λόγατα δεν είχε. Ξοπίσω του πετάχτη ο Αντρόψυχος, γιος του Τιδέα Διομήδης, και ζευευτής του τρώα τα λόγατα που μια φορά είχε αρπάξει του Ενία, με αυτόν τον ίδιο ο Απόλλωνας τον γλίτωσε με δόλο. Μετά ο Ξανθός αρχοντογέννητος Μενέλαος σε σηκώθη, ο γιος του Ατρέα, τα φτεροπόδαρα φαριά του για να ζέψει, μαζί με το δικό του πόδαργο την έθη μια φοράδα που του Αγαμέμνονα την έδωκε ο Εχέπολος για δώρο ο γιος του Αγχίση, τι δεν ήθελε στην Τρία να πάει μαζί του, μόνο να μένει εκεί να χαίρεται. Τι του είχε ο Δίας δοσμένο μεγαλοβιός και στην απλόχωρη της Οικειώνα ζούσε. Αυτή ήταν πούζεψε τη φόρα της μεβιάς κοντοκρατώντας. Τέταρτος έζεψε ο αντίλογος τα οριό τριχάλογά του, ο αρχοντικός υιός του Νέστορα, του Ρήγα του Ανδριωμένου. Κι ήταν τη σπήλο στάτια γέννημα που του έρναν τα μάξι γοργά. Και ο κύρις του ζυγώνοντας για το καλό του τότε μιλούσε γνωστικά, κι ας ήτανε και ο γιος του μυαλωμένος. Κι αν είσαι ακόμα νιός αντίλογε, μα ο Δίας και ο Ποσειδώνας σε αγάπησαν, και τάτια σου μάθα να κυβερνάς με τέχνες λογής-λογής. Μπορούσαν να λείπαν λοιπόν οι συμβουλές μου. Καλά κατέχεις πως το αμάξι σου να στρίψεις τα σημάδια. Όμως περίσσια οκνά είναι τάτια σου και λέω πως θα την πάθεις. Τον άλλον τα άλογα πιο γρήγορα, μα τι τους δεν κατέχουν να σοφιστούνε τέχνες πιότερες από ότι εσύ στο νου τους. Μονέλα γέ μου και στα φρένα σου στοχά σου τέχνες τώρα λογής λογής, μέσα από τα χέρια σου μην τα βραβεία ξεφύγουν. Ο νους τον κάνει και όχι δύναμη τον άξιο το λοτόμο. Ο νους τον καπετάνιο το άρμενο στο πέλαο το κρασά τον ακουμαντάρι, σύνδεση άνεμοι το δέρνουν πέρα δόθε. Ο νους και τον που τρέχει στα άλογα βοηθά και πρώτος φτάνει, και όπου θαρεύεται στα γρήγορα και αμάξια κεφαριά του και κάνει ανέγνια στους απόγειρους μεγάλους δόθε κήθε, χάνουν τον ίσιο δρόμο τάτια του και κρατημό δεν έχουν. Μα όπου λαλεί φαριά πιο μπόσικα και ξέρει πώς κερδίζουν, στείνει τα μάτια στο ακροσήμαδο, ξιστά το φέρνει βόλτα, και ουδέ στιγμή ξεχνάει τα νιόλουρα με σιγουριά να σέρνει, και ολογραμμή τραβάει κοιτάζοντας τον μπροστινό του πάντα.
Σου λέω και το σημάδι ξάστερα που θα το ειδείς γιατός σου. Ως μια νοριά από το χώμα κούτσουρο ξερό ψηλά προβαίνει, καν βρήκαν μπεύκου, τα βροχόνερα δεν το έχουν σαπημένο. Δυο πέτρες το κρατούν ζερβόδεξα λευκές, εκεί που ο δρόμος γωνιάζει, κι όμως η αλογόστρατα παντού στρωτεί τρογύρα. Κάποιου το μνήμα θα που πέθανε σε χρόνια περασμένα, για και ακροσήμαδο που τόστησαν παλιών καιρών ανθρώποι. Αυτό είναι το σημάδι που βάλε τώρα ο Αχιλλέας ο γάβρος. Και εσύ τα μάξια για τα λόγα τα ξιστά από δίπλα πέρνα, και το κορμί σου στο καλόπλεχτο το αμάξι γέρνε μέσα, ζερβά σου λίγο και νημάτιζε και το δεξιό φαρί σου και μπήξε του φωνή λασκάροντας τα χέρια σου τα γέμια. Μα το ζερβό σου βάλε το άλογο να στρίψει το σημάδι ξιστά που να θαρρείς πως πάνω του το κεφαλάρι αγγίζει τη στέριας ρόδα σου. Όμως πρόσεξε στην πέτρα μη χτυπήσεις, να μη λαβώσεις και τα λόγατα και σπάσεις και τα μάξι. Τρανείς τους άλλους αναγάλιαση, τροπή στον ίδιο εσένα. Έχει ανοιχτά λοιπόν τα μάτια σου καλέ μου και φυλάξου. Τη μια και στρίψεις το ακροσήμαδο λαλώντας τα λογά σου, δεν θα σε φτάσει ούτε ένας τρέχοντας, μη δεν θα σε περάσει με τον αρίον ακόμα πίσω σου κι αν έτρεχε το γάβρο, το άτι του αδράστου, το φτερόποδο που από Θεούς κρατούσε, μη δε με τάτια του λαομέδοντα που εδώ στην Τρία θραφήκαν. Σαν είπε τούτα ο Γερονέστορας και αρμήνεψε του γιού του το κάθε τείο στην άκρη, κάθισε στη θέση του γυρνώντας. Και πέμπτος ο Μυριώνης έζεψε τα οριότριχα λογά του. Και όλοι στα μάξια τότε ανέβηκαν και ρίξανε τους κλήρους. Και όσο ο Αχιλλέας τους ανατάραζε, πρώτος πετιέται ο κλήρος του αντίλοχου του γιού του Νέστορα και από κοντά του Ευμήλου. Μετά ο Μενέλαος βγαίνει ο Ανδρόκαρδος, η γιος του Ατρέα, στον κλήρο. Μετά ο Μυριώνης βγαίνει τέταρτος να τρέξει. Και ο Διομήδης, περίσσια ο κάλλιος τους, στο αμάξι του στερνός να τρέξει βγαίνει. Και ως πήραν θέση, το ακροσήμαδο τους έδειξε ο Αχιλλέας πέρα μακριά στον κάμπο και έβαλε σημά του εκεί να στέκει ο ισόθεος φήνικας βλεπάτορας, ο ακράνης του κυρού του, να έχει την έγνοια του στο τρέξιμο, να πει την πάσα αλήθεια. Και εκείνοι όλοι μαζί παστάτια τους σηκώσαν τα μαστίγια και τα χτυπούσαν με τα νιόλουρα και με φωνές τα γκρίζαν οι ωμάτιοι ορμοί. Και αυτά δρασχέλιζαν φτερόποδα τον κάμπο, γοργά ποτάρμενα λαριένοντας. Και ανέβαινε τα ψήλου κάτω από τα στήθη του σαν σύγνεφο για άνεμο, ζάλι ή σκόνη, και οι πλούσιες χύτες τους κυμάτιζαν με την πνοή του ανέμου. Και μια στιγή τα μάξια σούρνονταν την πολυθρόφα πάνω και μια ψηλά πηδούσαν μέτωρα. Και εντός οι αμαξολάτες στέκαν ολόρθιοι και σπαρτάριζε βαθιά η καρδιά τους, όλη την οίκιος λαχταρούσαν. Και έσκουζε καθένα τα λογά του να πυλαλούν και αυτά πετούσανε στον κάμπο μες στη σκόνη. Μα ως το στερνό το δρόμο τ' άλογα κάναν γοργά να γύρουν στο ψαρί πέλαο πίσω, φάνηκε του καθενούς η αξιώτη. Πετούσαν τρέχοντας τα λόγατα και απ' όλα πρώτες-πρώτες του γιού του Αδμήτου οι γοργοπόδαρες ξεχύνουνταν φοράδες. Ξοπίσω του του τρώα τα λόγατα χυμούσαν τα βαρβάτα που είχε ο Διομήδης όχι αλάργα του σημά-σημά του τόσο που να θαρρείς πως καβαλίκευαν κάθε στιγμή τα μάξι. Και ο Εύμηλος πλάτη κι όμως ένιωθε την καυτερή πνοή τους και όπως πετούσαν τα κεφάλια τους απάνω του ακουμπούσαν. Και θα τον πέρναε για θα του πέρνε τη σιγουριά της νίκης αν του Διομήδη ξάφνου ο Απόλλωνας το αστραφτερό μαστίγι μέσα από τα χέρια του δεν τίναζε στη γη θυμό γιωμάτος. Και εκείνον από το πείσμα κλάματα τον πήραν, τις φοράδες ακόμα πιο γοργά ξανοίγοντας να ξεμακραίνουν μπρος του και τα δικά του πίσω που μέναν χωρίς μαστίγιο στρέχαν. Ωστόσο η πονηριά του Απόλλωνα δεν ξέφυγε το μάτι της Αθηνάς που εχύθη τρέχοντας και το μαστίγι βάζει στο χέρι του Διομήδη δίνοντας και στα άλογα του φόρα. Μετά πεισματωμένη του άδμη του το γιο με βιάσει τρέχει και σπάζει το ζυγό από τα μάξι του. Δεξιά ζερβά εχωρίσαν στη δημοσιά οι φοράδες τρέχοντας και το τιμόνι πέφτει. Και αυτός γκρεμίστη από το αμάξι του κυλώντας πλάι στη ρόδα και αγκώνες γύρα ολούθε ξέρδαρε και στόμα και ρουθούνια και απά στα φρύδια του το μέτωπο τσακίστη και γιωμόσαν δάκρυα τα μάτια του και πιάστηκε η δυνατή φωνή του. Τότε ο Διομήδης, τα μονόνι χαλοξεύοντας φαριά του, πήρε να τρέχει, πίσω αφήνοντας τους άλλους. Τη παλάδα τάτια του ευτέρωνε, χαρίζοντας τρανή στον ίδιο δόξα. Πίσω ο ξανθός Μενέλαος έρχονταν ο γιος του Ατρέα τρεχάτος. Και τότε ο αντίλοχος εφώναξε στα αγωνικά φαριά του. «Ομπρός και εσείς βιαστείτε, γρήγορα τραβάτε όσο μπορείτε. Να παραβγείτε, δε σας γύρεψα, μα θες εγώ με κίνα». Του Ανδρόκαρδου Διομήδη τάλογα που τώρα γρηγοράδα τους έδωχε η Αθηνά χαρίζοντας τρανή στον ίδιο δόξα. Καν όμως του Μενέλαου τάλογα προφτάστε χέρι-χέρι, πίσω μη μένετε και απάνω σας της έθης μιας φοράδας πέσει η ντροπή. Τι μου αργοσούρνεστε τέτοια φαριά αντριωμένα. Ακούστε τώρα κάποιο λόγο μου που σίγουρα θα γίνει.
Δεν έχει πια ακριβοταγίσματα να ειδείτε από το ρίγα τον Έστωρα. Και αυτή σας έσφαξε με κοφτερό μαχαίρι βραβείο πιο δεύτερο αν κερδίσουμε με την οκνιά μας τώρα. Τρέχτε λοιπόν και κυνηγάτε τα. Τα δυνατά σας βάλτε. Τα άλλα τα γνιάζομαι μονάχος μου. Θα βρω μαθές τον τρόπο στη στενοσιά του δρόμου μπαίνοντας. Δεν το ξεχνώ καθόλου. Είπε και τάτια που φοβήθηκαν του ρίγα τις φοβέρες πήραν με ορμή να τρέχουν πιότεροι και γρήγορα μπροστά του τη στενοσιά ξεκρίνει ο αντίλοχος του βουλιαγμένου δρόμου. Τι από τα βροχόνερα που ελίμναζαν η γης είχε καθίσει και όλο τον τόπο γύρω εγούβωσαν και χάλασαν το δρόμο. Στη μέση γη ο Μενέλαος έτρεχε, τα μάξια μην σκουντρίξουν. Όμως ο αντίλοχος λοξεύοντας όξω από το δρόμο βγάζει τους μαύρους του και πήρε γρήγορα ξοπίσω του να τρέχει. Και τότε ο γιος του Ατρέα, του αντίλοχου, φωνάζει φοβισμένος. Δίχως μυαλό τραβάς, αντίλοχε. Τα λόγατα σου βάστα τι είναι στενός ο δρόμος. Πέρναμε σαν θα πλατίνει πάλε. Ζημιά αν σκουντρίξεις με το αμάξι σου θα κάνεις και στους δυο μας. Αυτά είπε, ωστόσο ο γιος του Νέστορα με πιο μεγάλη ακόμη κεντούσε ορμή να τρέχουν τα άλογα μπροστά, κουφός λες κι ήταν. Όσο ένας δίσκος φτάνει που έριξε τεινάζοντας τα χέρια κάποιος λεβέντης που την νιώτη του ζητάει να δοκιμάσει, τόσο και τάτια του προσπέρασαν και τα άλλα εμείναν πίσω του γιου του Ατρέα. Και ατός του θέλησε τη φόρα τους να κόψει, μπας και σκουντρίξουν τα μονόνυχα φαριά τους μέσα στο δρόμο και έρθουν τα στέρια μάξια ανάποδα και κυλιστούν γιατί τους στον κουρνιαχτό από τη λαχτάρα τους τη νίκη να κερδέψουν. Τότε ο ξανθός Μενέλαος χόλιασε μαζί του και φωνάζει. Αντίλοχε, όσο εσύ κακότροπος κανείς δεν βρίσκεται άλλος. Άι να χαθείς και σε περνούσαμε για γνωστικόν οι αργίτες. Μα κι έτσι το βραβείο δεν γίνεται να πάρεις δίχως όρκο. Είπε με τα φωνή στα λόγατα να τα καρδιώσει σέρνη. Μη σταματάτε, μην οκνεύετε κι ας είστε πικραμένα. Πιο πρώτα τα δικά τους γόνατα και πόδια θα αποστάσουν παρότι εσάς. Και εκεί να τ' άφησε νινιώτη και τα δυο τους. Είπε και τάτια που φοβήθηκαν του ρίγα τους τα λόγια, πήραν με ορμή να τρέχουν πιότεροι και ταύτασαν σε λίγο. Κι ωστόσο μαζωμένοι εκάθουνταν οι αργίτες και θωρούσαν τα λόγατα και αυτά πετούσανε στον κάμπο μες στη σκόνη. Πρώτος ο Ιδωμενέας τα ξέκρινε τον κριτικόν ο ρίγας, τι όξω από τη μάζοξη σε ξέφαντο πολύ ψηλά εκαθόταν και τον αμαξολάτη αγρίκησε που φώναζε από πέρα και απήκασε ποιος ήταν. Γνώρισε και το άλογο από το χρώμα που τρέχε ομπρός απ' όλα. Στο άλλο του κορμί ήταν ρούσο, μόνο που είχε άσπρη στρογγυλή στο μέτωπο σαν το φεγγάρι βούλα. Ορθώς πετάχτη τότε, στάθηκε και κράζει στους αργίτες. «Φίλοι μου εσείς, αργίτες άρχοντες και πρωτοκεφαλάδες, θωράτε πέρα εκεί τα λόγατα κι εσείς, για εγώ μονάχα. Σαν άλλα τα άλογα μου φαίνονται που τρέχουν τώρα πρώτα, σαν άλλος δείχνει ο αμαξολάτης τους. Κάποια ζημιά οι φοράδες στον κάμπο θάπαθαν και που τρέχαν ομπρός από όλα τα άλλα. Κι όμως τις είδα πρώτες τρέχοντας να στρίβουν το σημάδι, μα τώρα πουθενά δε φαίνονται. Κλωθογυρίζω ολούθε τα μάτια να τις βρω γυρεύοντας τις τρία στον κάμπο μέσα. Του αμαξολάτη τάχα εξέφυγαν τα γέμια και δεν είχε πια πώς να κυβερνήσει τάτια του και λάθεψε ως γυρνούσε. Θαρόκι κάτω πως γκρεμίστηκε και τσάκισε τα μάξι και ξεστρατήσαν και οι φοράδες τους τη φόρα τους απάνω. Όμως σκοθείτε και κοιτάξτε τον κι εσείς, τι τα δικά μου δεν καλοβλέπουν μάτια. Θα έλεγα γι' αυτόν πως είναι ωστόσο της ετωλίας η φύτρα ο κύβερνος μες στους αργίτες τώρα που ο αλογατάς τη δέας τον γέννησεν είναι ο τρανός Διομήδης. Μα ο γοργοπόδης Έαντας τάβαλε μαζί του ο γιος του Ηλέα. Ιδωμενέα, πολλά τα λόγια σου πριν καλοειδείς. Τι αλάργατα να αεροκυκλοπόδικα άλογα στον κάμπο ακόμα τρέχουν. Μήτε και μου είσαι ο παρανιότερος θαρό μες στους αργίτες, μήτε τα μάτια σου καλύτερα ξεκρίνουν από τον άλλον, μόνο είσαι πάντα σου μωρόλογος. Κι ουδέ σου πρέπει αλήθεια πολλά να λες, τι έχει καλύτερους εδώ από σένα κι άλλους. Οι ίδιες φοράδες τώρα τρέχουνε μπροστά, καθώς και πρώτα, του Εύμηλου λέω που στέκει απάνω τους με τα λουριά στο χέρι. Όλο θυμό του απειλογήθηκε τον κριτικόν ο ρίγας. Εάν τα κακόγνωμε, ο καλύτερος στους τσακωμούς. Και στάλα μες στους αργίτες ο χειρότερος. Τόσο άτσαλη ψυχή σου. Ομπρός, ας βάλουμε και στοίχημα, τρυπόδι για λεβέτη και ας μπει κριτής μας ο Αγαμέμνονας, ο γιος του Ατρέα, να ειδούμε ποια τα φαριά που πρωτοφτάνουνε, πληρώνοντας να μάθεις. Είπε και ο γιος του Ηλέα πετάχτηκε με μια σογοργοπόδης θυμό γιωμάτος, λόγια θέλοντας βαριά να του πετάξει. Και τότε πια ο καυγάς τους θα έπαιρνε να ανάψει κι άλλο ακόμα, αν ο Αχιλλέας ευτής δεσκόνονταν να τους μιλήσει ατός του. Αφήστε τώρα τα μαλώματα πια, Ιδωμενέα, στην άκρη, Έαντα και εσύ και τα πικρόλογα. Δεν σας ταιριάζουν, όχι.
Εσείς και με άλλον θα τα βάζατε παρόμοια νεφερνόταν. Ομπρός καθίστε εδώ στη μάζοξη και τ' άλογα θωράτε και εκείνοι να κερδέψουν βιάζονται τη νίκη κι όπου να είναι φτάνουν εδώ και τότε τ' άλογα τ' αργήτικα ο καθίσαστα καλοειδή πια πίσω απόμειναν και πια δρομούνε πρώτα. Είπε και να ο Διομήδης τρέχοντας που σήμωνε από πέρα κι όλο χτυπούσα πά στις πλάτες τους με το μαστίγι τάτια κι αυτά ψηλά πηδώντας βιάζονταν το δρόμο να τελέψουν. Κι ο αμαξολάτης πάνω εχάνονταν στον κουρνιαχτό που ασκόναν και πίσω απ' τάτια τα γοργόποδα το αμάξι ερχόταν που είχε πλουμιά και αποκαλάει και μάλαμα και μόλις που εχαράζαν στη σκόνη τη βαθιά τα χνάρια τους της ρόδας τα στεφάνια ξοπίσω και τα δυο τα λόγατα σαν αστραπή πετούσαν. Και στάθη αναμεσό στη σύναξη και σπυρωτός υδρότας στη γης απ' των αλόγων στάλαζε το σβέρκο και τα στήθη. Και αυτός του επίδειξε από το λόφο του το αμάξι πά στο χώμα, γερτό ακουμπώντας το μαστίγι του πά στο ζυγό. Δε χάνει τότε καιρό και ο γάβρος Φένελος, μόνο το βραβείο τρεχάτος παίρνει και δίνει στους συντρόφους του το αρβαλωτό λεβέτη και τη γυναίκα και τα λόγατα γοργά ξεζεύει ατός του. Ξοπίσω του έφτασε ο αντίλοχος κεντρίζοντας τους μαύρους, που το Μενέλαο πριν προσπέρασε με δόλο και όχι αξιώτη. Μα κι έτσι εκείνος τον εζήγωνε με τα γοργά του τάτια. Όσο σημά είναι η ρόδα στο άλογο, το βασιλιά που σέρνει μέσα στο αμάξι του και χύνεται στον κάμπο δρασκελώντας, και οι τρίχες της ουράς του αγγίζουνε της ρόδας άκριν άκρη το γύρο, ως κυκλοφέρνει τρέχοντα σημά τους, μήτε ο τόπος πολύς ανάμεσό τους, το άλογο σαν τρέχει μέσα στον κάμπο. Τόσο είχε μόνο από τον αντίλοχο πίσω ο Μενέλαος μείνει, κι όμως πιο πριν ξοπίσω του έρχονταν ως ένα δισκοπέτη. Ωστόσο γρήγορα τον έφτασε και όλο και πιο με φόρα η έθη η φοράδα του Αγαμέμνονα χυμούσε η ομορφοτρίχα. Κι αν είχαν κι άλλο δρόμο να τρέχαν ακόμα οι δυο τους τότε θα τον περνούσε αξεσυνέριστα τη νίκη παίρνοντάς του. Μετά ο Μυριώνης φτάνει ο σύντροφος του Ιδωμενέα του Γαύρου από το Μενέλαο τον Περίλαμπρο μια κονταριά πιο πίσω. Και απ' όλα ελάχαν πιο αργοσάλευτα τα οριότριχα λόγα του και ατός του πιο αχαμνός αλόγατα να κυβερνά σε αγώνες. Στερνός ο γιος ερχόταν του άδμη του και έσερνε πίσω ατός του το όμορφο αμάξι του τα λόγατα μπροστά του πυλαλώντας. Και όπως τον είδε ο φτεροπόδαρος τον πόνεσε Αχιλλέας και έτσι μιλούσε με ανεμάρπαστα μες στους αργίτες λόγια. Να ο πιο τρανός που φτάνει ολόστερνος λαλώντας τα λόγα του. Ομπρός ελάτε να του δώσουμε βραβείο καθώς ταιριάζει το δεύτερο. Το πρώτο θα έλεγα να πάρει ο Διομήδης. Αυτά είπε και όλοι τους χαρούμενοι στη γνώμη του συγκλίναν. Και τη φοράδα θα του χάριζε, τι οι Δαναοί το θέλαν, ο αντίλογος ο γιος του Ανδρόκαρδου Νεστόρου αν δεσκονόταν, στον Ανδριανό Αχιλλέα το δίκιο του να πει και να φωνάξει. Αν Αχιλλέα το λόγο που βγαλες τον κάνεις πράξη τώρα, πολύ μαζί σου εγώ θα θύμωνα. Τι το βραβείο μου παίρνεις, τάχα πως έσπασε το αμάξι του, σκορπίσαν τα λογά του και ατός του όσο καλώς γκρεμίστηκε. Μ' αν στους θεούς ευκιόταν ως πρέπει, ολόστερνος δεν θα έρχονταν πιο πίσω από τους άλλους. Μ' αν τον λυπάσαι και στα σπλάχνα σου γι' αυτόν αγάπη νιώθεις, έχεις χαλκό και έχεις και μάλαμα περίσσιο στο καλύβι και έχεις και σκλάβες και μονόνυχα φαριά και αρνιά και γίδες. Πάρε από αυτά μετά και δώσε του πιο πλούσιο ακόμα δώρο, για τώρα ευτείς εδώ, χαρούμενοι και οι αργίτες να συγκλίνουν. Μα εγώ δεν δίνω τη φοράδα μου και ο μπρος ας δοκιμάσει όποιου βολή να έρθει για χάρη της μαζί μου να παλέψει. Έτσι μιλούσε και αχνογέλασε στον ακριβό του ακράνη τότε ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος, χαρούμενος μαζί του και κράζοντάς τον με ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. Αυτό που ζήτησες αντίλοχε θα σου το κάνω τώρα και ένα άλλο δώρο από το καλύβι μου στον Εύμηλο θα δώσω. Θα του χαρίσω εγώ το θώρακα του αστεροπαίου που επήρα το χάλκινο χιτό που ζώνει τον καλάιτρο γύρω ολούθε και αστράφτη με στο φως αλάχερος. Μεγάλο βιος αξίζει. Είπε και αυτή στον αυτομέδοντα το σύντροφό του κράζει να του τον φέρει από το καλύβι του και εκείνος πάει, τον φέρνει και βάζει τον στα χέρια του Εύμηλου που όλο χαρά τον δέχτη. Μα τότε και ο Μενέλαος βράζοντας σηκώθη ανάμεσό τους με τον αντίλοχο ακατάπαυτα θυμώνοντας και ο κράχτης το σκύπτρο βάζει μέσα στα χέρια του και να σοπάσουν όλοι προστάζει οι αργίτες. Τότε μίλησε ο ισόθεος άνδρας και είπε «Εσύ σου γνωστικός αντίλοχε, μα τι είναι αυτά που κάνεις». Και την αξιά μου τώρα εντρόπιασες και τάτια αντίσκοψες μου μπροστά του στα δικά σου βάζοντας που πιο χαμνά πολύ είναι. Και τώρα ομπρός, αργίτες άρχοντες και πρωτοκεφαλάδες, ακριβοδίκια εδώ δικάστε μας. Δεν θέλω εγώ κανένας να πει από τους αργίτες κάποτε τους χαλκοθωρακά τους. Τότε ο Μενέλαος τον αντίλοχο ζορίζοντας του πήρε με δόλο τη φοράδα. Τάτια του περίσσια πιο χαμνά ήταν, μα πιο τρανό το βασιλίκι του, πιο πλήθεια η δύναμή του. Όμως θα κρίνω εγώ μονάχος μου και ούτε αχαιός κανένας θα έχει μαζί μου λέω παράπονο, τι θα είναι δίκαια η κρίση.
Αντίλοχε Ανδριανέ, γιαζίγωσε και όπως ορίζει τάξη, στάσου στο αμάξιο μπρος και στάτια σου και κράτα και στο χέρι το λιγερό μαστίγι, τα άλογα που πριν με αυτό λαλούσες. Και στάτια το δεξί σου βάζοντας, στον Ποσειδώνα ορκή σου, πως δεν αμπόδισες ξεπίτιδες το αμάξι μου με δόλο. Και τότε ο γνωστικός αντίλοχος απειλογιά του δίνει. Τρανέ μεν έλα, εμείς συχίζεσαι, τι εγώ μπροστά σου στέκω πολύ πιονιός και εσύ στη δύναμη περνάς με και στα χρόνια. Του άγουρου τα πρέπει καμώματα τα ξέρεις δίχως άλλο, τι ο νους του παίρνει αγέρα γρήγορα και να χαμνεί η βουλή του. Γι' αυτό και τώρα υπομονέψου το και τη φοράδα ατός μου θα σου τη δώσω αυτή που κέρδισα. Και ακόμα από δικού μου τίποτα αν ήταν άλλο που θέλες ευτής θα το είχα κάλλιο να σου το δώσω αρχοντογέννητε παρά να με μισήσουν όλοι οι θεοί και την αγάπη σου να χάσω εγώ για πάντα. Είπε και παίρνει ο γιος του Ανδρόκαρδου Νεστόρου τη φοράδα και στο Μενέλαο παραδίνει τη. Και εκείνο ευτής το σπλάχνο γλύκαν εντός του. Ποσολόγυρα πέφτει δροσιά στα στάχια, σαν πήραν τα σπαρτά και ψώμωσαν και οι κάμποι τριχυμίζουν. Όμοια και σε Μενέλα εγλύκανε το σπλάχνο τότε εντός σου. Και κράζοντάς τον με ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. Για τώρα τός μου θέλω αντίλοχε να αφήσω το θυμό μου, τι εσύ δεν ήσουν ασυλλόγιστος μηδέα μυαλός ποτέ σου. Τι ήταν η νιώτη που σου γύρισε το νου για λίγο τώρα. Μα άλλη φορά να παίζεις άσχημα μη θες με πιο τρανού σου, τι άλλος αργίτης δεν θα μου άλλαζε τόσο εύκολα τη γνώμη. Μα ωστόσο εσύ για μένα εμόχτησες πολύ, πολλά έχεις πάθει, μαζί και ο Ανδρόκαρδος ο κύρις σου και το τρανό σου αδέρφη. Γι' αυτό σου κάνω αφού μου πρόσπεσες τη χάρη. Τη φοράδα κι ας είναι και δικιά μου, πάρε τη να μάθουν κι όλοι ετούτοι πως άσπλαχνη καρδιά και αμέρωτη δεν είχα εγώ ποτέ μου. Είπε και δίνει στον οίμωνα του αντίλογου το φύλλο, το άλογο ευτής, κι αυτός του εκράτησε το αστραφτερό λεβέτη. Και το χρυσάφι τα δυο τάλαντα πήρε μετά ο Μυριώνης σαν μπουρθε τέταρτος. Και ως έμενε πια το βραβείο το πέμπτο, η κούπα η δίγουβη, του Νέστορα τη χάρισε ο Αχιλλέας. Και ως ήρθον μπρος του μες στη σύναξη, βαστώντας τη, του λέει: «Δέξου κι εσύ την κούπα γέροντα και φύλαχτη, απ' το ξόδι να έχεις μια θύμηση του Πάτροκλου. Τι πια μες στους αργίτες δεν θα τον δεις ποτέ σου. Χάρισμα σου δίνω αυτό να το έχεις. Τιμήτες τη πυγμή στο αγώνισμα θα πάρεις μέρος τώρα, κι ουδέ και στο κονταροχτύπημα, κι ουδέ στην πάλι, κι ούτε θα βγεις να τρέξεις. Τα γεράματα σε έχουν πλακώσει τα έρμα». Έτσι μιλώντας του την έδωγε και αυτός την αποδέχτη όλο χαρά και με ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. «Γιέ μου, όλα τούτα που μου μίλησε σωστά και δίκαια αλήθεια, τι δε με ακούν καλέ τα γόνατα πια τώρα, ουδέ τα χέρια σαλεύουν σαν και πριν ανάλαφρα δεξόζευα στους ώμους. Αχ, νιώσχε να μου να ξεθύμαστη τη δύναμη μονάχα, σαν τότε στο βουπράσιο που γίνε του Αμαριγκαία το ξόδι, στον Επιόν το κάστρο και έστησαν η γη του ρίγαγόνες. Και εκεί δε στάθηκε παρόμοιος μου μήτε επιός κανένας, μήτε ετολός αλήθεια αντρόψυχος και μήτε καν πιλιώτης. Στην πυγμαχία του Ινώ που ενίκησα το γιο τον Γλιτομίδη, στην πάλη τον Αγκαίο που αντίμαχός μου εστάθη απ' την Πλευρώνα. Τον Ήφικλο στο δρόμο επέρασα κι ας ήταν φτεροπόδης και στο κοντάρι τον Πολύδωρο και το Φιλέα κερδίζω. Στάλογα μόνο με προσπέρασαν οι γη του Αχτόρου τότε που ήτανε δυο και πίσω με άφησαν τη νίκη λαχταρώντας. Και εδώ τα πιο τρανά μας πρόσμεναν βραβεία με σ' όλα τ' άλλα. Κι ήταν αδέρφια διδυμάρικα. Τα γέμια κράτα ο πρώτος, τα γέμια κράτα αυτός και ο δεύτερος μαστίγωνε τους μαύρους. Τέτοιος εστάθηκα, μας νοιάζονται πια τώρα οι νιώτεροι μου σε τέτοιες δουλειές. Κι εγώ που τάραχλα γεράματα με ζώσαν, αναμερίζω και ξεχώριζα στους ανδριωμένους τότε. Μα τώρα σύρε για το σύντροφο ξακλούθα τους αγώνες και αυτό το παίρνω εγώ χαρούμενος και φρένεται η καρδιά μου που δεν ξεχνάς με τι σε αγάπησα κι εγώ και το θυμάσαι να με τιμάς σαν που ταιριάζει μου μες στους αργίτες όλους. Οι αθάνατοι γι' αυτά σου δώσουνε το τυπωθεί η καρδιά σου». Αυτά είπε και ο Αχιλλέας ξανάγειρε μες στο πολύ τα σχέρι τα λόγια τα καλά του Νέστορα σαν άκουσε ως την άκρη. Και τότε τα βραβεία της άσπλαχνης της πυγμαχίας πυθώνει. Φέρνει γεδένι μπρος στη σύναξη γομάρικο μουλάρι εξάχρονο άστρωτο που ζώρικο πολύ είναι να το στρώσεις. Και ακόμα βάζει κούπα δίγουβη να πάρει ο νικημένος. Ορθώς στη μέση τότε στέκοντας τους αχαιούς φωνάζει. «Ήγε του Ατρέα και εσείς επίλυποι καλανδριωμένοι αργίτες. Άντρες για τούτα δυο ας φωνάξουμε τους πιο τρανούς ολόρθι να χτυπηθούνε με τους γρόθους τους και σ' όποιον από τους δυο τους μπρος σε ολωνών εδώ τα μάτια μας τη νίκη δώσει ο Φίβος, τη μούλα σπάρει τη γομάρικη να γύρει στο καλύβι και ο νικημένος τη διπλόγουβη την κούπα θα κερδέψει». Αυτά είπε και ο επίος ο Ανδρόκαρδος η γιος του Πανοπέα πετάχτη ευτής ο αρχοντοκάμωτος της πυγμαχίας τεχνίτης.
Βάζει το χέρι στη γομάρικη τη μούλα και φωνάζει. Ας βγει μπροστά μου όπου τη δίγουβη την κούπα θα κερδέψει. Αργύτης άλλος λέω δεν δίνεται τη μούλα να μου πάρει νικώντας τις γροθιές. Καλύτερος δεν βρίσκεται από μένα. Δε φτάνει τάχα που στον πόλεμο μου λείπει η αξιά. Τη αλήθεια όλα μαζί κανείς δεν γίνεται να τα κατέχει πλέρια. Μ' ακούστε τώρα κάποιο λόγο μου που σίγουρα θα γίνει. Θα του τσακίσω εγώ τα κόκαλα. Θα σκίσω το κορμί του πέρα για πέρα. Ας μείνουν δίπλα του τώρα οι δικοί του μόνο. Σα θα έχει σκοτωθεί από τα χέρια μου για να τον κουβαλήσουν. Αυτά είπε και όλοι γύρω απόμειναν και δεν έβγαναν άχνα. Ένας μοναχάς σκώθη ο Ευρύπυλος ο Ισόθεος Αντικρήτου, του Ταλαού Ταγκώνη, του άρχοντα του Μυγιστέα Βλαστάρη, που πήγε κάποτε στου Ιδίποδα σαν πέθανε το Ξώδη στη Θήβα και όλους τους απόγονους του Κάδμου ενίκησέ τους. Και ο Ξακουστός Διομήδης έτρεξε να τον μοιαστεί με λόγια καρδιονοντάς τον, τη λαχτάριζε την νίκη αυτός να πάρει. Ζωνάρι γύρω από τη μέση του σφιχτό του βάζει πρώτα, μετά καλοκομμένα του δώσε γερά λουριά τα βρύσια. Και ο ζώστηκαν οι δυο, προχώρεσαν στη μέση από τα λόνι και αντί κρασκώνοντας τα χέρια τους τα σταλωμένα οι δυο τους, ο ένας τον άλλο απάνω εχήμιξε και ήρθαν με μια στα χέρια. Και τρίζαν άγρια τα σαγόνια τους και ολούθε το κορμί τους στάλαζε υδρότα. Και ο αρχοντόγενος επιός χυμάει και όσο άλλος που να του δώσει ολούθε κοίταζε στο μάγουλο χτυπάτων και αυτός πολλιόρα ορθώς δεν κράτησε με μια στιγή σοριάστη. Πώς του βοριά το πρώτο φύσημα σαν ο γυαλός γουραίνει φυκόσπαρτος ψηλά τεινάζονται τα ψάρια και στο κύμα ξανά βουτούν, όμοια ετεινάχτηκε και εκείνος χτυπημένος. Τότε ο επιός ορθό τον άσκωσε και γύρα του οι συντρόφοι τον παίρναν όξο από τη σύναξη. Τα πόδια του σουρνόνταν και μα πηχτό ξερνούσε και έγερνε στο πλάι την κεφαλή του. Και ως λιγωμένο πια τον έβαλαν να κάτσει ανάμεσό τους, τρέξαν εκείνοι και τη δίγουη την κούπα εκουβαλήσαν. Τότε ο Αχιλλέας προστάζει γρήγορα και φέρνουν άλλα πάλι βραβεία για το άσπλαχνο το πάλεμα μπρος τους αργύτες όλους. Τρανό τρυπόδης όποιον κέρδιζε για τη φωτιά φτιαγμένο που οι Δαναοί όπως τόδαν 12 το ξετιμήσαν βόδια. Και ακόμα μια γυναίκα σκλάβα του να πάρει ο νικημένος πολυτεχνήτρα που όλοι 4 την ξετιμούσαν βόδια. Ορθώς στη μέση τότε στέκοντας φωνάζει στους αργύτες. Σκοθείτε οι δυο που θα παλέψετε και τον αγώνα ετούτον. Είπε και ο Μεγασέας πετάχτηκε ο γιος του Τελαμώνα και ασκώθηκε ο Οδυσσέας που κάτεχε τέχνες πολλές και δόλους. Και ο ζώστηκαν κι οι δυο, προχώρεσαν στη μέση από τα λόνι και αγκαλιαστά στο απάλε πιάστηκαν με τα γερά τους χέρια σαν τις ψαλίδες που άξιος μάστορας πά στη σκεπή καρφώνει σπιτιού αψηλού να στέκει ακλόνητο σύντας φυσούν οι ανέμοι. Στα θρασεμένα μέσα χέρια τους καθώς με διαστραβούσαν τρίζαν οι ράχες τους και χύνονταν ο υδρότας στους ποτάμι και τα πλευρά τους χιόμια γέμισαν με μελανιές ολούθε ματοκομμένες μαυροκόκκινες. Μ' αυτή τη νίκη πάντα λαχτάριζαν το καλοδούλευτο τρυπόδι ποιος θα πάρει. Μα ούτε ο Οδυσσέας μπορούσε σπρώχνοντας τη γη να τον ξαπλώσει, ούτε και ο Μεγασέας τι ατράνταχτα βαστούσε και ο Οδυσσέας. Όμως οι αργύτες πια οι πολέμαρχοι σαν πήραν να βαριούνται. Ο Μέγας Έαντας έτσι εμίλησε ο γιος του Τελαμώνα. «Γε του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνη Οδυσσέα, όποιος τον άλλο ασκώσει και έπειτα το θέλει ο Δίας σας γέννη». Αυτά είπε και αψηλά τον άσκωσε. Μα και ο Οδυσσέας το δόλο δεν τον ξεχνούσε, μον τον κλώτσισε στο γόνατο από πίσω. Και εκείνο ελήθη ορμή και ανάσκελα ξαπλώθη. Και ο Οδυσσέας έπεσε απάνω του και σάστησε θωρώντας του στα σχέρι. Πήρε ο Οδυσσέας μετά ο Πολύπαθος να τον ασκώσει απάνω και λίγο από τη γη τον σάλεψε, μα πού να τον ασκώσει. Τρικλοποδιά του βάζει και έπεσαν στη γη μαζί και οι δυο τους και μέσα στον κουρνιακτό κυλίστηκαν ο ένας στον άλλο πλάι. Τρίτη φορά ξανά θα ρίχνονταν για να πιαστούν στο απάλε, αν ο Αχιλλέας γοργάδες σκόνονταν να τους κρατήσει ατός του. Αφήστε τώρα πια το πάλεμα και μην καταπονάστε. Κι οι δυο νικάτε και έτσι παίρνοντας το ίδιο βραβείο καθένας παραμερίστε και άλλοι να έρθουν να αγωνιστούν αργύτες. Είπε και αυτοί δεχτήκαν πρόθυμα χωρίς να παρακούσουν και από το κορμί της κόνιες φούγγιξαν και βάλαν τους χιτώνες. Βραβεία καινούρια για το τρέξιμο τότε ο Αχιλλέας πειθώνει. Καλόφτια στο κροντήρι ολάργυρο που εχώρα ελίτρες 6 κι άλλο στη γη σακέρια αν έψαχνες τη χάρη του δεν είχε. Μαστόρι ξακουστή το δούλεψαν με τέχνη απ' τη Σιδώνα και φήνικε στο φέραν σκίζοντας το ανταριασμένο κύμα και ως το λιμάνι αράξαν φτάνοντας στο Θώαντα το χαρίσαν. Κι ήταν αυτό που ο γάβρος Πάτροκλος είχε από τον Εύνοιο πάρει για του Λυκάωνα το ξαγόρασμα του γιου του Πρίαμου τότε.
Τώρα ο Αχιλλέας βραβείος του ακράνητου το απίθωνε το ξόδι για να το πάρει ο πιο αλαθρόποδος από όλους στον αγώνα. Και βάζει βόδι για το δεύτερο, τρανό, καλοθρεμένο, και ακόμα για τον τρίτο τάλαντο μισό χρυσάφι βάζει. Ορθώς στη μέση τότε στέκοντας φωνάζει στους αργύτες: «Σκοθείτε εσείς που θα παλέψετε και τον αγώνα ετούτον». Είπε και ο γιος του Ηλέα πετάχτηκε με μιας ο γοργοπόδης, μετά ο Οδυσσέας ο πολυκάτεχος και ο αντίλοχος Ξοπίσω, ο γιος του Νέστορα, απ' τους νιώτερους ο πιο γερός στα πόδια. Και ως πήραν θέση το ακροσήμαδο τους έδειξε ο Αχιλλέας. Και από το σημάδι όπως ξεκίνησαν, ο γιος του Ηλέα σε λίγο τραβούσε πρώτος και Ξοπίσω του χυμούσε ο Οδυσσέας κοντά κοντά του. Πώς της όμορφης το στήθος σαν η φάνδρας κοντοζυγώνει το ξυλόχτενο, καθώς το κρούι με διάσει το υφάδι από το στιμόνι ανάμεσα περνώντας, και ως το στήθος το φέρνει, τόσο λίγο πίσω του δρομούσε και ο Οδυσσέας στα χνάρια του πατώντας, γύρα τους πριν κατακάτσει σκόνη, χύνοντας πίσω την ανάσα του στην κεφαλή του απάνω, γοργά δρομώντας πάντα. Και έστερναν φωνές οι αργύτες όλοι και τον καρδιώναν, όπως έτρεχε τη νίκη λαχταρώντας. Ξάφνου ο Οδυσσέας, εκεί που εδρόμιζαν και ήταν κοντά να φτάσουν, τη γλαυκομάτα ανακαλέστηκε την Αθηνά στο νου του. «Άκου, Θεά και δράμε, δύναμη στα πόδια να μου δώσεις». Αυτά είπε, η Αθηνά του επάκουσε την προσευχή η παλάδα και το κορμί του κάνει ανάλαφρο, χέρια ψηλά και πόδια. Και σύντας λίγο πια τους έλειπε, πά στο βραβείο να πέσουν, ο γαύρος Αίας δρομώντας γλίστρησε, τον ζάβωσε η παλάδα, κι που η σβουνιά από τα βόδια απλώνονταν τα βαριομουγκαλάτα, που είχε ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος στον Πάτροκλο σφαγμένα, και γιώμωσαν σβουνιές στο στόμα του και τα ρουθούνια ολούθε. Τότε ο Οδυσσέας ο πολυβάσανος ασκώνει το κροντήρι πρώτος ως έφτασε. Πήρε έπειτα και ο γαύρος Αίας το βόδι, στάθη το βόδι από τα κέρατα κρατώντας το θρεμένο και τις βουνιές με βιάση φτύνοντας φωνάζει στους αργύτες. «Οχού η Θεά και πώς μου μπέρδεψε τα πόδια, αυτή που πάντα ίδια μητέρα παραστέκοντας τον Οδυσσέα συντρέχει». Αυτά είπε και όλοι τότε γέλασαν καλόκαρδοι μαζί του. Και παίρνει ο αντίλοχος το λόστερνο βραβείο μαθές στα χέρια χαμογελώντας, και έτσι μίλησε μες στους αργύτες κι είπε: «Θα σας το πω και ας το κατέχετε γιατί σας όλοι φίλοι. Τους γεροντότερους οι αθάνατοι τιμούν και τώρα ακόμα. Τι αν είναι λίγο ο Αίας τρανότερος από ότι εγώ, μα τούτος λογέται μιας γενιάς που πέρασε και ανθρώπων που περάσαν. Τον παίρνουν λένε τα γεράματα, μα δεν μπορεί κανένας να παραβγεί με αυτόν στο τρέξιμο, ξον ο Αχιλλέας μονάχα». Τέτοια μιλούσε το γοργόποδο γιο του Πηλέα τιμώντας. Τότε ο Αχιλλέας γυρνώντας μίλησε και απειλογιά του δίνει: «Ο λόγος σου καλός αντίλοχε δεν πάει χαμένος, όχι, και εγώ μισό από πάνω τάλαντο χρυσάφι θα σου βάλω». Είπε και το έδωσε, χαρούμενος στα χέρια αυτός το δέχτη. Τότε ο Αχιλλέας ευθύς μακρόης και το κοντάρι λέει και φέρνουν και το πιθώνιο μπρος στη σύναξη και κράνος και σκουτάρι την όρια αρμάτα που είχε ο Πάτροκλος του Σαρπιδών αγδύσει. Ορθώς στη μέση τότε στέκοντας φωνάζει στους αργύτες: «Άντρες, για τούτα δυο ας φωνάξουμε τους πιο παλικαράδες να αρματωθούν, χαλκό στα χέρια τους να δράξουν σάρκο κόφτη και εδώ να βγουν μπροστά στη σύναξη να χτυπηθούν οι δυο τους. Και όποιος αγγίξει πρώτο το όμορφο του άλλου κορμί και φτάσει κάπως πιο μέσα, την αρμάτα του περνώντας και το δέρμα, θα έχει από μένα το θρακιώτικο, το ασημοκαρφωμένο, πανόριο αυτό ξυφάρι χάρισμα του αστεροπαίου που επήρα. Τα άρματα πάλι ας τα μοιράσουν μισά-μισά ο καθένας και ακόμα δείπνο θα τους στρώσουμε μέσα στα καλύβια πλούσιο». Είπε και ο Μέγας Αίας πετάχτηκε ο γιος του Τελαμώνα, μαζί πετάχτηκε ο Λιοντόκαρδος γιος του Τιδέα Διομήδης. Και όσο αρματώθηκαν καθένας τους μέσα στους δικούς του, ευγήκαν εκεί στη μέση και λαχτάριζαν και οι δυο τους να παλέψουν, αγριοκοιτάζοντας και σάστιζαν θωρώντας όλοι οι αργύτες. Και όπως τρεχάτη κοντοζύγωσαν ο ένας του αλλού χυμώντας, τρεις πήρανε φορές ταπίδρομο και τρεις ξανά εζυγώσαν. Τον βρήκε ο Μέγας Αίας στο λόκυκλο σκουτάρι τότε, ωστόσο δε φτάνει στο κορμί και ο θώρακας τον φύλαγε από μέσα. Και ο άλλος ζητούσε με το λάστραυτο κοντάρι να του ρίξει πιο πάνω από το τρανό σκουτάρι του, πα στο λαιμό αν τον έβρει. Και οι αργύτες για τον Αίαντα τρόμαξαν και ευτείς να σταματήσουν φωνάζουν το βραβείο να πάρουνε στα δυο χωρίζοντάς το. Μα το σπαθί με το θικάρι του και το καλοκομμένο λουρί του στου τη δέα σημώνοντας το γιο Αχιλλέας το δίνει. Δίσκο Αχιλλέας χυμένο, αδούλευτο μετά πιθώνει κάτω, που ο δυνατός ιετίωνας άλλοτε τον έριχνε όσο ζούσε. Μα σύντας ο Αχιλλέας ο γρήγορος τον σκότωσε, του πήρε και αυτό το δίσκο στα καράβια του μαζί με το άλλο γιος του. Ορθώς στη μέση τότε στέκοντας φωνάζει στους αργύτες: «Σκοθείτε εσείς που θα παλέψετε και τον αγώνα ετούτον, και όσο μακριά και να σου απλώνονται τα καρπερά χωράφια, θα έχεις να παίρνεις την ανάγκη σου και 5 χρόνια ράδα από το δίσκο αυτό.
Το σίδερο βοσκάρης για ζευγά σου ποτέ δεν θα το πει πως τούλιψε και έχει να πάει στη χώρα. Είπε και φτύσα πάνω ο ανδρόψυχος πετάχτη Πολυπίτης, πετάχτηκε ο Λιοντέας ο Ισόθεος με την ακράτη ορμή του και ο Επιός ο Αρχοντογέννητος και ο Αίας του Τελαμόνα. Και οστάθηκαν γραμμή, στα χέρια του παίρνει ο Επιός το δίσκο και τον πετάει με ορμή και ξέσπασαν οι Δαναοί στα γέλια. Δεύτερος πάλε ο Πολεμόχαρος τον έριξε Λιοντέας. Τρίτος ο Μέγας Αίας τον πέταξε ο γιος του Τελαμόνα με χέρι δυνατό και πέρασε τον άλλον τα σημάδια. Όμως στερνός το δίσκο ο Ανδρόψυχος αν πήρε Πολυπίτης, όσο ο Βουκόλος την αγκλίτσα του την απολύτα ρίχνει και μέσα αυτή πετάει σβουρίζοντας τα βόδια που βοσκούνε, τόσο το αλώνια κέριο επέρασε που ερίχναν και όλοι εσύραν φωνή. Και οι σύντροφοι πετάχτηκαν του γάβρου Πολυπίτη και φέραν το βραβείο στου ρίγα του στα βαθουλά καράβια. Σίδερο τότε βαθύ γάλαζο για τους δοξαρομάχους πυθώνει 10 μονοπέλεκα, διπλά πελέκια 10 και γαλαζόπλωρου πλεούμενου στυλώνει το κατάρτι μακριά στην άμμο. Απάνω τρέμουλη μια περιστέρα δένει με ένα ψηλό σκοινί από το πόδι της και βάζει τη σημάδι. Όποιος σας τώρα έχει την τρέμουλη χτυπήσει περιστέρα, όλα στα πάρει για το σπίτι του τα δίκοπα πελέκια. Μα αν το πουλεί κανείς λαθεύοντας βρει το σκοινί μονάχα, θα πάρει αυτό στα μονοπέλεκα τη δέφελα ως ο πρώτος. Είπε και ο τεύκρος ο Λιοντόκαρδος ασκώθη ευτής ο Ρήγας, μετά και ο αρχοντικός ο σύντροφος του Ιδωμενέα Μυριώνης. Ρίχνουν τους κλήρους, με σε χάλκινο ταρακουνούν τους κράνος και όπως του τεύχρο κλήρος έλαχε, σαϊτεύει εκείνος πρώτος γοργά με δύναμη και ουδέταξε στο βασιλιά το φίβο αρνιά πολλά μονοχρονίτικα στη χάρη του να σφάξει. Και το πουλί λαθεύει. Ο Απόλλωνας του αρνήθη αυτή τη χάρη και το σκοινί μονάχα επέτυχε που του δένε το πόδι. Κι όσοι πικρή σαγίτα το κόψε στα δυο, το περιστέρι στον ουρανό χυμίζει λεύτερο και το σκοινί στο χώμα κρεμάει λασκάροντας και χούγιαξαν ευτής οι αργίτες όλοι. Γοργά ο Μυριώνης τότε του άρπαξε το τόξο από τα χέρια, τη κράταε κιόλα τη σαγίτα του σαν έριχνεν εκείνος. Αμέσως κάνει στον Απόλλωνα το μακρορίχτη τάμα αρνιά πολλά μονοχρονίτικα στη χάρη του να σφάξει. Θωράει ψηλά κάτω από τα σύγνεφα την τρέμια περιστέρα και ως γύρους έφερνε τη χτύπησε στη φτέρουγα από κάτω. Πέρα μεριά η σαγίτα διάβηκε και πίσω στου Μυριώνη το πόδι ομπρός γυρνώντας μπήχτηκε στη γη. Κι η περιστέρα του γαλαζόπλωρου πλεούμενου καθίζει το κατάρτι, με το λαιμό γερμένο αρχίνησε να σιγοφτερακίζει, μα γρήγορα η ζωή της κόπηκε και αλάργα πάει και πέφτει. Κι όλοι που εθώρουν τότε θάμαξαν και μείναν σαστισμένοι. Μαζί τα 10 διπλοπέλεκα παίρνει ο Μυριώνης τότε και ο τεύκρος τα μονά και στάρμενα τα βαθουλά τα πάνε. Τότε ο Αχιλλέας ευτής μακρός και το κοντάρι λέει γεφέρνουν και πλουμιστό λεβέτι αγκίνιαστο που θάξιζε ένα βόδι σε όλους μπροστά και ευτής ασκώθηκαν τρανίκοντα ρωμάχοι ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας, ο μέγας γιος του Ατρέα, μαζί του και ο αντριωμένος σύντροφος του Ιδωμενέα Μυριώνης. Μα τότε ο αρχοντικός, ο γοργόποδος, τους μίλησε Αχιλλέας. Υγε του Ατρέα, το ξέρουμε όλοι μας ο πιο τρανός πως είσαι και από όλους πρώτος και στη δύναμη και στα άρματα λογέσαι. Γι' αυτό και το βραβείο μου παίρνοντας στα βαθουλά καράβια πήγαινε τώρα και θα δώσουμε, φτάνει να θέλεις, χάρη και εγώ σου το ζητώ, το χάλκινο κοντάρι στο Μυριώνη. Είπε και ο Μέγας Αγαμέμνονας εσύγκλινε στο λόγο. Πήρε ο Μυριώνης το μακρόσχιο το κοντάρι και ο Ριγάρχης τον κράχτη του Ταλθίβιο, το όμορφο βραβείο που πήρε δίνει.